όσον αφορά στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, εξαιτίας και της δουλειάς που έχουν γίνει που έχει γίνει από τις διοικήσεις των νοσοκομείων και από τις υγειονομικές περιφέρειες, αλλά ιδίως από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, είναι καλά τα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε, παραδείγματος χάρη, το νοσοκομείο της Ρόδου έχει καλά οικονομικά. Είναι καλά στα οικονομικά του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εχθρός του καλού δεν είναι το καλύτερο. Οι πολίτες όμως έχουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτή που απαιτείται. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Το νοσοκομείο στα δικά του τα οικονομικά που πρέπει να διαχειριστεί τις κλινικές του, που πρέπει να διαχειριστεί τα αναλώσιμά του, που πρέπει να διαχειριστεί μία σειρά από πράγματα στα οικονομικά του και στον προϋπολογισμό του, είναι αξιόπιστο και είναι σε καλό επίπεδο. Σας είπα όμως ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς με το που αναλάβαμε, αυτό το πράγμα που αμέσως είδαμε, και ξέρετε, λίγο πρέπει να το αντιληφθεί και ο κόσμος. Όλα τα Υπουργεία έχουν σημαντικό έργο να κάνουν. Δεν είναι επειδή αναλάβαμε εμείς τώρα το Υπουργείο Υγείας, μιλάμε για το Υπουργείο Υγείας με μία διαφορετική ευαισθησία. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά υπάρχει και πραγματικός λόγος. Ποιος είναι αυτός? Ότι αφορά, το Υπουργείο Υγείας αφορά στην ανθρώπινη ζωή. Αφορά στη δημόσια υγεία και το μέγεθος της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξίας είναι μέγεθος που είναι υπέρτερο αγαθό. Υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι η κρισιμότητα αυτού του Υπουργείου είναι ακριβώς αυτή. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιμετωπίζω και θέλει την προσοχή που της πρέπει η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη και αξία. Και την ευαισθησία. Βεβαίως. Βλέπετε αλλά, όμως, κυρία Παπακώστα, ναι, σας διακόψω λίγο πάνω σε αυτό. Η οικονομική κρίση έχει αλλάξει άρθρο τρόπο ζωής. Αυτό που λέτε αυτή τώρα. Αυτή τη στιγμή ένας επιχειρηματίας, μια μικρομεσαία επιχείρηση, ο άνθρωπος, συνεπείς στις υποχρεώσεις του. Σύμφωνοι. Δεν κλείνω σε ασφαλιστικά του και δεν έχει πρόσβαση. Κάνατε κάτι γι' αυτό? Βεβαίως, φυσικά. Ασφαλώς. Και το λέω έτσι με έναν τρόπο κατηγορηματικό. Και θα σας πω ποιος είναι αυτός. Τρεις αποφάσεις πήραμε που τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Η πρώτη για τις προσλήψεις, όπως σας είπα στην αρχή, για να καλύψουμε τις ανάγκες, τις τρύπες και τα κενά, να ανακουφίσουμε τα νοσοκομεία. Η δεύτερη, ζητήσαμε εσωτερική ανακατανομή των εθνικών μας πόρων. Απομένει να έχουμε την έγκριση του κυρίου Πρωθυπουργού της χώρας, γιατί του εστιάσαμε ακριβώς, είναι και εκείνος πολύ ευαίσθητος αυτό, ότι αυτό η ανθρώπινη τι ζωή. Σημαίνει, πείτε μας τι σημαίνει, αυτό σημαίνει να πάρει περισσότερους από τους εθνικούς πόρους, όπως έχουν κατανεμηθεί πίτα στην κυβέρνηση, στα Υπουργεία. Το Υπουργείο Υγείας, επειδή έχει αυτή την ευαισθησία και την ιδιαιτερότητα, όπως σας είπα, υπέρτερο αγαθό η ανθρώπινη ζωή και η υγεία, η δημόσια υγεία, εκτιμούμε ότι θα έχουμε στην εσωτερική αυτή ανακατανομή από εθνικούς πόρους μεγαλύτερη πίτα οικονομική για να τη διαθέσουμε υποφελία των πολιτών, των υπηρεσιών υγείας. Και το τρίτο που κάναμε είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή τι? Είπαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δύο κατηγορίες. Οι άποροι από τη μία πλευρά, που είναι μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, και οι οποίοι όμως κατοχυρώνονται και οι ανασφάλιστοι. Ναι, και οι ανασφάλιστοι τώρα. Τους απόρους με έναν τρόπο τους είχαμε καλυμμένους, πολύ σωστά το λέτε. Οι ανασφάλιστοι όμως τι γίνονται? Εμείς λοιπόν είπαμε ότι από το Σεπτέμβριο μήνα βγήκε η σχετική υπουργική απόφαση και δώσαμε τις σχετικές οδηγίες στους διοικητές των νοσοκομείων. Όλοι όσοι είναι ανασφάλιστοι, άρα να φροντίσουμε την υγεία τους, έχουν ανάγκη φροντίδας υγείας και έχουν ανάγκη φροντίδας υγείας, μπαίνουν κάτω από την προστατευτική ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας, θα παίρνουν υπηρεσίες υγείας από τα νοσοκομεία της χώρας και αυτό θα γίνεται με έναν τρόπο τέτοιο που να τους καλύψει για να έχουμε τους ανθρώπους φροντισμένους από πλευράς υγείας και να μην είναι ακάλυπτοι. Είναι η τρίτη απόφαση η οποία πήραμε. Γιατί ξέρετε, είναι λίγο... Θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το μήνα Σεπτέμβριο. Ήδη έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες στους διοικητές των νοσοκομείων και αν μπείτε και μέσα στο site του Υπουργείου θα δείτε και στους πολίτες που υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ήταν από την αρχή ανασφάλιστοι για οποιουσδήποτε λόγους, αλλά και υπάρχουν και οι μικρομεσαίοι που είπατε ή οι επαγγελματίες οι οποίοι για κάποιο λόγο έχασαν μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης την ασφαλιστική τους ικανότητα. Και ξέρετε τι, και αυτοί θα καλυφθούν. Έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα, καλύπτονται. Γιατί τώρα, ξέρετε, μα πρέπει να καλύπτονται. Τώρα. Γιατί τελείωσε οι οφειλές προσμετρώνται. Ναι, ακούστε τώρα. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν θα συνεχιστεί. Δηλαδή, εμείς δώσαμε τις σχετικές οδηγίες. Σας είπα, όποιος θέλει να μπει στο site του Υπουργείου, να το κάνετε. Γιατί να μπαίνετε μες στο site του Υπουργείου, γιατί δίνουμε χρηστικές πληροφορίες στους πολίτες και για την υγεία τους και για την ασφαλιστική τους κάλυψη από πλευράς υπηρεσιών υγείας. Μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας και θα έχουν τη φροντίδα στις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό είναι καλό. Στο οποίο πρέπει το οποίο πρέπει να το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο και με την καλή μας, με τη θετική μας αύρα, ψηφίζοντας το δημόσιο σύστημα υγείας. Με την εμπιστοσύνη μας. Παρακολουθούμε αγανακτισμένους πολίτες,
καρκινοπαθείς που δεν έχουν πρόσβαση στα φάρμακά αυτό τους. Αυτό είναι άλλο θέμα με το φάρμακο και αυτό με την ευθύνη της αρμοδιότητας. Τι γίνεται θα εκεί, πω κάτι. Το παιδί. Το παιδί είναι άλλο πράγμα. Ο ΕΟΠΗ είναι ο οργανισμός εκείνος ο οποίος καλύπτει τα νοσήλια. Υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Εμείς κουβεντιάσαμε με τον ΕΟΠΗ για να δούμε, γιατί και ο ΕΟΠΗ του οφείλονται χρήματα από άλλες πηγές, με αποτέλεσμα και αυτός να καθυστερεί να πληρώσει νοσήλια. Πάμε λοιπόν να ξεμπλοκάρουμε ένα σύστημα το οποίο πράγματι είχε ζητήματα τέτοιας φύσεως. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σας πω όμως ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό που σας είπα, ότι μπαίνουν οι αφρόντιστοι άνθρωποι, οι ανασφάλιστοι, να το πούμε έτσι, κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας, και αυτό γίνεται γιατί κατανοούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και θέλουμε να υπάρχει σε όλους τους πολίτες παροχή υπηρεσιών, να υπάρχουν παροχή υπηρεσιών υγείας όποτε τις χρειάζονται. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα μέχρι όταν ομαλοποιηθεί το σύστημα, γιατί μην ξεχνάτε ότι περάσαμε μέσα από μια οικονομική κρίση πολύ δύσκολη. Η οποία οικονομική κρίση αυτή ανέδειξε νέες ανάγκες, ανέτρεψε ζωές και προγραμματισμούς. Μπορεί να γίνει και κάποιες ευκαιρίες και να παρουσιάσει κάποιες ευκαιρίες έτσι, τώρα, λοιπόν, εξορθολογισμού ευκαιρία, αυτού του κράτους. Πολύ σωστά το γιατί λέτε. Κακά τα ψέματα και στο Υπουργείο Υγείας και στα νοσοκομεία γενικότερα, μεγάλα, μέγιστα τα προβλήματα, ναι, καταγράφονται από τις εκθέσεις του. Αυτά έχουν οικοκυρευτεί τώρα, βεβαίως καταγράφονται από τις εκθέσεις του κυρίου Ρακητζή. Του κυρίου Ρακητζή, βεβαίως. Μόνο, λοιπόν, αυτά μπήκαν σε μία τροχιά. Τώρα, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να δρομολογήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε ο πολίτης πλέον να καταλαβαίνει το προστατευτικό του ανθρώπινο χέρι της πολιτείας μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο, ξαναλέω, πρέπει όλοι με εμπιστοσύνη να το εγκολπωνόμαστε. Γιατί? Πρέπει να σας πω, εδώ στη Ρόδο γίνονται επεμβάσεις και σε επίπεδο καρδιάς και, όπως με εξήγησαν σήμερα, και σε επίπεδο νευρολογικής κλινικής, μοναδικές, καινοτόμες, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι το σημείο αναφοράς μας. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να το αναδείξουμε και πρέπει να κατανοήσουμε όλοι. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω μια συνεργάτηδα η οποία είχε τη μητέρα της με ένα πρόβλημα υγείας. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο πριν να την πείσουμε να έρθει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και το ιδιωτικό σύστημα υγείας είναι αξιόπιστο και υπάρχουν, δεν λέω αυτό, αλλά εμείς υπηρετούμε αυτή τη στιγμή με τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών το δημόσιο σύστημα υγείας. Σας πληροφορώ, λοιπόν, ήρθε και έκανε την επέμβασή της και έμεινε κατευχαριστημένη και είπε ότι είχα άλλη εικόνα και άλλαξε η εικόνα που έχω τώρα για το δημόσιο νοσοκομείο. Τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας κάνουν καλή δουλειά. Μερικά δε από αυτά είναι και, αν θέλετε, κέντρα αναφοράς, προσελκύουν και πληθυσμούς από την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να έρθουν να κάνουν εδώ τις επεμβάσεις τους, γιατί έχουν πραγματικά εξαιρετικούς επιστήμονες επικεφαλής και επιστημονικά υπευθύνους. Ναι, αλλά φεύγουν οι επιστήμονες μας, κυρία. Κοιτάξτε, γι' αυτό το λόγο. Φορτώνουν τα πτυχία τα παιδιά, ναι, και εκεί πρέπει το Υπουργείο εκεί, να λάβει και γι' αυτό το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Παιδείας, εκεί να συνεργαστούμε, να δούμε τις πραγματικές ανάγκες και εδώ που έχουμε, σε γιατρούς. Εγώ είμαι δικηγόρος και σε δικηγόρους, αν θέλετε, και σε πολιτικούς μηχανικούς και σε μία σειρά από σχολές οι οποίες είναι ελκυστικές. Είχαμε και χθες την ανακοίνωση των βάσεων και συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία πέτυχαν τους στόχους τους και στάλλει να συνεχίσουν να προσπαθούν. Εάν κάπου λίγο παρακάτω έπεσαν από τους στόχους τους, δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Όχι, δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος. Θα προσπαθήσουν με ηρεμία και οι συγγενείς τους να το ακούσουν αυτό και ιδιαίτερα οι γονείς να μην πιέσουν τα παιδιά και τα φορτίσουν. Άλλα έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά ενδεχομένως είχαν άλλη επιλογή και πιέστηκαν από την οικογένεια. Εδώ παίζει ρόλο η ψυχική υγεία να κατευθύνει τους γονείς και να τους πει: μην μεταφέρετε τα δικά σας αποθυμένα στα παιδιά σας. Μην θελήσετε να κάνετε μέσω των παιδιών αυτό που εσείς ονειρευτήκατε και για κάποιο λόγο δεν το πραγματοποιήσατε. Να, λοιπόν, πώς απενοχοποιείται και η ψυχική υγεία. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Σας λέω, λοιπόν, ότι πρέπει να συνεργαστούμε και με το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχουμε μία πληθώρα εξαιρετικών γιατρών. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους απορροφήσουμε στο πεδίο, που είναι το νοσοκομείο, για να ειδικευτούν και θα μπορέσουμε και θα δούμε πώς μπορούμε με την καταγραφή και την αποτύπωση των πραγματικών αναγκών να απορροφήσουμε και εκείνους οι οποίοι θα καλύψουν και να. Οπότε, σιγά-σιγά τον ομαλοποιείται το σύστημα, γιατί τώρα ομαλοποιείται και θα αρχίσει να τρέχει με ρέγουλα. Έχω την αίσθηση ότι και αυτά τα ζητήματα θα απορροφηθούν. Οι κραδασμοί, οι οποίοι είναι σημαντικοί, και εμείς δεν θέλουμε κανέναν νέο εξαιρετικό επιστήμονα, κανέναν νέο άνθρωπο να φεύγει από την πατρίδα του και να προσφέρει εδώ τις καλές του υπηρεσίες. Αλλά να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό που είπα προηγουμένως, και να το κλείσω αυτό το κομμάτι, ότι η οικονομική κρίση
η οποία μας ήρθε απ' έξω, δεν αφορούσε στην Ελλάδα, αλλά πάτησε και διωγγώθηκε πολύ στον τόπο μας εξαιτίας των αδυναμιών εμείς που είχαμε και των στρεβλώσεων που είχαμε, την εποχή των παχαίων αγελάδων, όπου έπεφταν πάρα πολλά χρήματα και στην υγεία και στην παιδεία και σε άλλους τομείς της ζωής μας, της κοινωνικής, της πολιτικής, της οικονομικής. Και όταν είχαμε, ας το πούμε έτσι, ήμασταν γενναιόδοροι σε όλα τα ζητήματα, δεν είχαμε προβλέψει ότι μπορεί να έρθει και περίοδος ισχνών αγελάδων. Ήρθε λοιπόν αυτή, μας βρήκε προετοίμαστος και μας χτύπησε περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, γιατί είχαμε πολλές αδυναμίες, πολλές διαρθρωτικές αδυναμίες, πολλές στρεβλώσεις. Είχαμε μια νοοτροπία η οποία δεν συμβάδιζε με την πρόβλεψη, με την πρόγνωση, με την αξιολόγηση του έργου και εκείνα οι πόροι να πηγαίνουν εκεί όπου αξιολογείται το έργο θετικά. Και όταν παραδίδεται το έργο να παίρνει τους πόρους, όχι πριν προκαταβολικά, χωρίς να έχει παραδοθεί το έργο, ένα παράδειγμα.